τώρα ήρθε αυτή η στιγμή. Ήρθε η δική σου στιγμή, Αγγελική μου, που σήμερα έχεις να πεις πράγματα και θάματα. Αχ, λοιπόν. Να την καστερόσκονη. Άλλο ένα ανάδρομο πλανήτη σήμερα. Τι είναι αυτό, μου βάλατε τη Τίνκερμπελ. Είπα Τίνκερμπελ, Τίνκερμπελ, ίδια, στο πα. Για εγώ ήθελα να μπρεζέ την Μπαρντό, όχι Τίνκερμπελ. Αλλά οκ, μου αρέσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό σήμερα. Ευχαριστώ. Με πρόλαβε. Λοιπόν, περνάει ανάδρομο ο ουρανό στο ζώδιο του Ταύρου που φέρνει κυρίω ξαφνικά γεγονότα και ξαφνικές ειδήσεις. Είναι γενικό σε παγκόσμιο επίπεδο αυτό, όχι σε προσωπικό στους προσωπικούς πλανήτες του καθενός, αλλά μπορεί και σε προσωπικό επίπεδο στους Ταύρους, στους Υδραχώς, στους Σκορπιούς. Αυτά. Και αυτά. και ίσως και στους Λέοντες, αλλά όχι τόσο. Λοιπόν, να πούμε για τις ημερήσιες τώρα, τι να προσέχει, τι να κάνει και να μην κάνει ο καθένας. Για τους Κριούς. Πρόσεχε πώς λες κάτι. Σήμερα σε διακατέχει μια κτητικότητα. Είναι γενικής φύσεως αυτό στον Κριό, αλλά σήμερα λίγο παραπάνω. Πρόσεχε πώς λες κάτι. Πες το, αλλά μην μας έχεις τώρα υφάκι πολλών καρδιναλίων, γιατί εντάξει. Στα don't, μην τα θέλεις όλα δικά σου. Δεν γίνεται να χωρέσεις, ας πούμε, σε μια ώρα πέντε ραντεβού. Κάποιον πρέπει να ακυρώσεις. Ή επίσης πρέπει να πας κάπου κι εσύ. Δεν μπορεί να περιμένεις όλο τον κόσμο να έρχεται να σε βρίσκει. Εντάξει. Ωραία. Για τους Ταύρους. Κάνε μια ανανέωση εμφανισιακή, να πάρεις αυτοπεποίθηση και να διεκδικήσεις ό,τι θέλεις. Είτε στο ερωτικό, είτε στους φίλους, είτε στα εργασιακά. Σήμερα έχεις πολύ τύχη με το μέρος σου, ειδικά για θέματα παρελθοντικά. Και μπορείς να τα διεκδικήσεις με το να πάρεις λίγο παραπάνω, ξέρεις, boost. Χρειάζεται αυτό. Στα don't, μην είσαι αρνητικός σε προτάσεις. Μην παίρνεις δηλαδή αυτό το ύφος το. Πάλι αυτός, πάλι θέλει να μου πει αυτό το πράγμα. Γιατί μου λες πάλι το ίδιο και το ίδιο. Υπάρχει λόγος που σου λέμε τα ίδια και τα ίδια συνέχεια. Πάρε αυτή την πρόταση, αξιοποίησέ την. Πάρε και καμιά συμβουλή από κανένα φίλο σου να τελειώνουμε. Στους διδύμους, προσπάθησα πάρα πολύ. Έκανα τιτάνιες και ιόβιες προσπάθειες, μη σου πω, για να βγάλω μια καλή πρόβλεψη για τους διδύμους. Λοιπόν, νιώσε την καλή διάθεση, δίδυμε, στην ατμόσφαιρα, κοινωνικοποιήσου, κάνε τα αστιάκια σου, κάνε το χαβαλέ σου, πάντα με προσοχή, εντάξει, να μην ξεφεύγουμε. Γιατί γενικότερα σήμερα μπορείς να νιώσεις αυτό το τυφλιαρία, αυτό που μπορείς να το κάνεις να δουλέψει για σένα θετικά. Στα don't ορίστε. Μην πας κάπου μόνο και μόνο για την υποχρέωση. Δηλαδή, άμα σε καλέσουν κάπου, μην πας τώρα μόνο και μόνο επειδή νιώθεις αυτό το πρέπει. Αυτό, παιδιά, το έχουν αποκλειστικά και μόνο οι δίδυμοι. Νομίζουν ότι όλοι θα παρεξηγηθούν αν δεν πάει κάπου. Οπότε καταλήγουν να λένε ψέματα τύπου, ας πούμε, κάτι κατεβατά. Λοιπόν, έχω αρρωστήσει, είμαι χάλια, ή δεν είμαι καλά, αυτό και εκείνο και το άλλο. Δεν χρειάζεται. Άμα θες να πας κάπου, μην πας. Ε, είσαι οκ. Okay. Σαν να μιλάω. Σαν Δεν ασχολούμαι, λέει ό,τι θες. Απλά είπα να μην τη μιλήσω σήμερα, δεν μιλάω. Έτσι, μην μιλάω. Α, δεν μου μιλά. Κάτι δουλειά σου, αγαπητέ μου. Δεν έχω συνηθίσει έτσι. Δεν είναι φαντάζομαι. Άμα δεν τη πει μια κουβέντα έτσι και λίγο αυτό, έτσι, λίγο κάπω. Αφήνω την επαγγελματία να πει. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καρκίνος, πες τα. Σήμερα πάρε ό,τι σου ανήκει. Έχεις αφήσει πάρα πολύ πίσω, πάρα πολλές υποχρεώσεις, ναι, έχεις αφήσει πάρα πολύ κόσμο να σου κάνει κουμάντο, να σου κάνει τσαμπουκάδες έτσι λίγο. Να λες, και εσύ λες, ναι, οκ, okay, ναι, οκ, okay, για να το αφήσεις να περάσει. Mm. Αλλά σήμερα αυτό δεν περνάει. Όχι. Πρέπει να διεκδικήσεις τα κεκτημένα σου. Σήμερα να το κάνεις αυτό. Καλό, σ' άρεσε. Ωραίο. Έπρεπε να το χθες για να προετοιμαστώ ψυχολογικά. Εντάξει, ρε παιδάκι μου, γιατί τώρα ξεκινάει η μέρα. Και στα don't, μην είσαι κλεισμένος στον εαυτό σου. Θα σε πιάσει σήμερα ένα πράγμα, λίγο είναι μια απομόνωση, έτσι να μην θέλεις να δεις άνθρωπο μπροστά σου, ζωγραφιστό. Μην το κάνεις αυτό, γιατί δεν θα σε ευνοήσει, κυρίως στην ψυχολογία σου. Γιατί αυτό, ό,τι κάνουμε σήμερα, δίνει αύριο. Δηλαδή, αν σήμερα εγώ είμαι κλεισμένη στον εαυτό μου, αύριο θα μου μείνει το mood από χτες. Και δεν χρειάζεται να το κάνεις αυτό. Γενικά, το να πιέζεις λίγο καρκίνο τον εαυτό σου δεν πειράζει καμιά φορά. Ευτυχώς κάποιοι έχουμε παιδιά και μας πιέζει αυτό. Έτσι, αναγκαστικά δεν μένουμε. Αλλά ναι. Για τους Λέοντες. Πάρε πρωτοβουλίες και βάλε όρια. Έχεις, ας πούμε, άτομα στον κύκλο σου τα οποία σου λένε συνεχώς τι να κάνεις ή τι πρέπει να κάνεις. Εσύ ναι, μεν τους γράφεις, γιατί το ξέρω ότι τους γράφεις. Γιατί είσαι, ναι, θα το κάνω αύριο, ξέρω εγώ. Αλλά τους γράφεις, το ξέρω αυτό. Αλλά σήμερα κόφτους το, αφού δεν θέλεις να τους ακούς και δεν θέλεις να έχεις άτομα στον κύκλο σου τα οποία σου τρώνε και εν μεν την ενέργεια, αλλά και σε κριτικάρουν ή έτσι νιώθεις. Γιατί οι Λέοντες έχουν και την τάση να νομίζουν ότι όλα είναι κριτική γύρω τους. Κόφτους, ρε παιδάκι μου, ή τουλάχιστον πάρε απόσταση από αυτούς σήμερα. Και στα don't, μην ξαφνιαστείς καθόλου αν κάποια συνεργασία είτε σχέση
φιλική σπάσει από το πουθενά. Υπάρχει δηλαδή περίπτωσούλα σήμερα κάποιος να σου πει ότι ξέρεις κάτι, δεν θα συνεχίσουμε εσύ αυτού του είδους συνεργασία, θα την αλλάξουμε και εσύ, επειδή είσαι και τη συνήθεια, να αλλάξει. Να πει ρε, εγώ καταστρέφω τον κόσμο γύρω μου. Δεν το έχω σήμερα. Οπότε μην ξαφνιάσει, γιατί μπορεί να γίνει και με φίλο σου αυτό. Λοιπόν, για του Παρθένου. Μπορείς να βρεις μια λύση σε ένα πρόβλημά σου στο πιο απίθανο μέρος και από το πιο απίθανο άτομο. Δηλαδή να πας σε έναν φούρνο, λόγω, σε ένα κηλικείο, σε ένα σούπερ μάρκετ, να γίνει ένα περιστατικό, να μιλήσεις με κάποιον και αυτός ο άνθρωπος να είναι ο άνθρωπος κλειδί για ένα πρόβλημά σου. Οπότε τι πρέπει να κάνεις, βγες κοινωνικοποιήσου στα πιο απίθανα μέρη και ζήτα βοήθεια αν χρειάζεσαι κάτι. Λοιπόν, στα don't. Αν έχει εμφανιστεί ένα άτομο προσφάτως στη ζωή σου και φαίνεται το τέλειο άτομο, πληρεί όλες τις προϋποθέσεις για τα στάνταρτ σου, έτσι. Είναι εξαιρετικός, φαίνεται. Μην το πολύ εμπιστεύεσαι, ψάξ' το λίγο καλύτερα το θέμα, γιατί κάποιο λάκκο έχει φάβα, εγώ το μυρίζομαι τη δουλειά. Στους ζυγούς, πολύ ωραία τα νέα σήμερα, βγες, πήγαινε σε κάποιο πάρτι, σε κάποια εκδήλωση, μπορείς σήμερα να βγεις και να έχεις τρομερό vibe και να περάσεις πάρα πολύ καλά. Γενικά λίγο επιφανειακή η πρόβλεψη σήμερα για τους ζυγούς, αλλά δεν χρειάζεται όλη την ώρα να εμβαθύνουμε χωρίς κανέναν απολύτως λόγο. Και στα don't, μη δανείσεις λεφτά σε κάποιον, γιατί σου ζητάνε. Οι ζυγοί, παιδιά, είναι τα άτομα που πάνε όλοι και τους ζητάνε δανεικά. Ξέρω εγώ να μου κολλήσεις για τη ΔΕΗ, για τον ΟΤΕ, για από εδώ, από εκεί. Μη δώσεις, ούτε όμως άμα είσαι από αυτούς που χρειάζονται δανεικά, μη ζητήσεις. Σήμερα είναι πάρα πολύ κακή μέρα για συναλλαγές οικονομικές. Μη το κάνεις καθόλου. Λοιπόν, για τους Σκορπιούς, πού είσαι? Εδώ είμαι. Περιμένω καρτερικά τόση ώρα. Λοιπόν, σήμερα κάτσε σπίτι και χαλάρωσε. Μην κάνεις τίποτα εφόσον δεν έχεις πολλή ενέργεια. Εσύ μην το πιέσεις. Μιλάς για κάποιον άλλο Σκορπιό σίγουρα. Όχι, back πριν office. Από τρία δευτερόλεπτα μου είπε δεν είμαι καλά, ζαλίζομαι λίγο. Είχα λίγο το κεφάλι, είναι τόνιο. Και μόλις είπε ότι δεν έχει ενέργεια. Ορίστε. Απίστευτο. Διαβάζεις τη σκέψη. Εσύ, τι θα γίνει με σένα, Κυλική, είδες. Απίστευτο. Είδατε. Για πες και τι άλλο να μην κάνουμε. Λοιπόν, στα don't, μην εμπιστεύεσαι κάτι για το οποίο δεν έχεις πολλές πληροφορίες. Ναι, μεν έχεις πάρα πολύ έντονο το ένστικτο. Όντως νιώθεις πράγματα τα οποία οι υπόλοιποι δεν το κάνουν αυτό. Κάνουν τα ζώδια του νερού, παιδιά. Σκορπιός, καρκίνος και ιχθύς έχουν τρομερό ένστικτο για τους ανθρώπους. Σήμερα όμως δεν είναι η κατάλληλη μέρα για να εμπιστευτείς το ένστικτό σου. Μάλιστα. Οπότε σύλλεξε τις πληροφορίες σου για κάτι και μην βγάζεις επιπόλες υποθέσεις και λες, α, εγώ το ένιωθα αυτό, το ήξερα. Δεν το ήξερες, κάτσε ήσυχος. Δεν το ήξερες, κάτσε σπίτι σου. Κάθομαι σπίτι μου σήμερα, το έχω. Παρόμοια πρόβλεψη και για τον τοξότη, όπου πρέπει και αυτός να κόψει παρέες με άτομα τα οποία του ρουφούν την ενέργεια. Γιατί ο τοξότης τι κάνει? Ο τοξότης είναι το ζώδιο που δεν ξέρει να λέει όχι. Δεν έχει μάθει, μαζί με τους Σκόρπιους αυτό. Δεν ξέρει να λέει όχι. Ξέρω εγώ, θα πάμε για καφέ. Ναι. Μπορείς, το έχεις. Ναι. Όχι, αν δεν το έχεις, πες και ένα όχι. Δεν πειράζει, παιδιά. Ή ξέρω εγώ, δεν το έχω σήμερα, αλλά σπίτι μου. Αφού δεν θες να δεις άνθρωπο, Χριστιανέ μου, γιατί πιέζεις τον εαυτό σου, ποιος ο λόγος? Λοιπόν, στα don't, μην πιέζεις το ερωτικό αν δεν σου βγαίνει. Παιδιά, τι πράγμα γι' αυτό με τους τοξότες που αν δεν έχουν ένα ειδήλιο, ένα σουξουμούξου με κάποιον, δεν μπορούν με τίποτα. Δεν το αντέχουν αυτό το πράγμα. Όχι, αν δεν σου βγαίνει, μην απαντήσει το μήνυμα, κάνει λίγο ghosting, δεν πειράζει. Εντάξει, δεν είναι σωστό αυτό. Γενικά πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι με τους ανθρώπους, αλλά τέλος πάντων. Για τους εγώκερους, προσπάθησε να απολαμβάνεις και να απολαύσεις αυτά που ήδη έχεις και να προσπάθησε, ρε παιδάκι, να μην σκέφτεσαι. Αχ, ωραία, και τι θα κάνω αύριο, και τι θα γίνει αύριο, και αν δεν κάνω αυτό σήμερα, αύριο δεν θα έχω λεφτά και δεν θα έχω δουλειά, και πρέπει να πω αυτό και το έτσι και το. Όχι, δεν χρειάζεται. Προσπάθησε να απολαύσεις τις στιγμές του σήμερα, ούτως ή άλλως ψηλό. Εντάξει, δεν χρειάζεται όλη την ώρα να αγχωνόμαστε με κάτι, γιατί αυτό το κάνουν εγώ και αποκλειστικά. Αγχώνονται με τις βλακίες που έχουν στο κεφάλι τους. Λοιπόν, στα don't. Αν χρειάζεται για να καταφέρεις κάτι να το ρισκάρεις, απλά μην το κάνεις. Δεν χρειάζεται να ρισκάρουμε όλη την ώρα. Έτσι, δεν είναι τζόγος η ζωή όλη την ώρα να. Υπάρχουν και μερικά πράγματα τα οποία είναι στα ντάρ. Μαθαίνεις και μαθαίνεις. Άστρο να ρισκάρουν να μάθουν. Άσε με, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μην αρχίσω τώρα εγώ να λέω. Λοιπόν. Για τους υδροχώους, μπορείς σήμερα να ασχοληθείς με θέματα που έχουν να κάνουν με την οικία σου, με το σπίτι σου. Τώρα, αυτό μπορεί να έχει να κάνει είτε με τη διακόσμηση του σπιτιού σου, είτε με το να κατεβάσεις τα χαλιά, ξέρω εγώ, να τα ανεβάσεις. Είπε και η Φελίσια πριν τι πεις. Ένας είναι ένα δώρο. Ένας είναι ένα δώρο. Ορίστε. Ένας είναι ένα δώρο, παιδιά. Υδροχώοι, όλοι σας θέλουμε, ένας είναι ένα δώρο. Ένα για το δωμάτιο και ένα για το σαλόνι. Αυτό. Είτε άμα ψάχνεις σπίτι να μετακομίσεις σήμερα, παρότι έχει ένα δρόμο, μπορείς να κάνεις κάποιο deal, μπορείς να κλείσεις κάτι, μπορείς να κοιτάξεις. Σήμερα είναι εξαίρεση άρα μέρα. Και
Συγχωρείτε, συγγνώμη. Πώ συντονίστηκα, είχα τη διάσπασή μου. Λοιπόν, για του σιδηροχώ, τα ντόντ. Μη χαλά το χρόνο σου σπαταλώντα σε πράγματα τα οποία δεν πρόκειται να κάνει. Δηλαδή, σχεδιάζει πράγματα, ένα ταξίδι, ένα κάτι, τέλο πάντων μια έξοδο, η οποία είναι πολύ μακρινή. Και δεν έχει σκοπό να το κάνει στην τελική, ρε αγάπη. Αφού δεν θα τα κάνει αυτά. Και όλη την ώρα λε: θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο. Δεν θα το κάνει. Κάτσε στα αυγά σου, ηρέμησε. Πιέσαι ένα καφέ. Δεν θα πάθει τίποτα. Ένα συν ένα. Λοιπόν. Μ' αρέσει τόσο πολύ το ένα συν ένα σαν ατάκι. Ένα συν ένα, τα χαλιά. Το πάμε. Για του ηχθεί. Σήμερα έχει πάρα πολύ έξυπνε ιδέε, οι οποίε. Κάθε μέρα έχω, Αγγελική μου. Κάθε μέρα. Σα ακούει. Δεν μ' ακούνε όμως. Όχι, αλλά θα σου πω αμέσως ποιος σ' ακούει. Συζήτατες με άτομα που τα εμπιστεύεσαι μόνο. Γιατί σήμερα κινδυνεύεις να πεις μια ιδέα σου η οποία δεν θα καταλάβεις εσύ πόσο έξυπνη είναι και να την κλέψουν είτε στη δουλειά σου είτε οι φίλοι σου. Την πατέντα, φίλε. Την πατέντα, αυτό. Μην το κάνεις λοιπόν αυτό το πράγμα. Να συζητάς τις έξυπνες ιδέες σου μόνο με άτομα τα οποία εμπιστεύεσαι. Στα don't, μην παρερμηνεύεις συμπεριφορές. Είστε και λίγο delusional. Λίγο είστε οι είστε λίγο delulus, έτσι. Είμαστε λίγο. Ναι, μην παρερμηνεύετε σήμερα συμπεριφορές. Είτε έχει να κάνει και. Δηλαδή, κάποιο μπορεί απλά να μην έχει διάθεση, να μην έχει όρεξη σήμερα. Δεν χρειάζεται να νομίζω ότι κάτι έχει μαζί σου. Έτσι. Ωραία. Αυτό. Okay. Αυτά ήταν, παιδιά. Αλλά ήταν σήμερα. Ήταν πάρα πολύ καλά. Αλλά εγώ δεν έχω καταλάβει τη γενική εικόνα των πραγμάτων. Δηλαδή, θέλω πιο πολύ, θέλω πολύ να μου πει. Να εμβαθύνουμε. Ναι, να το εμβαθύνουμε λίγο, γιατί εγώ δεν έχω καταλάβει ακριβώς τη φάση σήμερα. Μια χαρά μέρα είναι σήμερα σε σχέση με τις υπόλοιπες. Εγώ γι' αυτό με βλέπεις έτσι χαμογελαστή, η Tinkerbell και όλα αυτά. Ναι. Γιατί δεν τίθεται κάποιος κίνδυνος. Ναι. Δεν τρέχει κάποιος κάποιο κίνδυνο. Ναι. Είναι τα γεγονότα, ίσως υπάρχουν κάποια γεγονότα λόγω του ανάδρομου ουρανού που μπαίνει σήμερα. Αλλά είναι σε παγκόσμιο γενικά, επίπεδο. Δηλαδή αυτός ο ανάδρομος ουρανός θα μείνει μέχρι πότε. Α, μπορεί και Γενάρη. Τι λες εσύ τώρα, δηλαδή, γιατί, τι κάνεις, τι είναι αυτά. Εγώ φταίω. Γιατί, αυτό, είναι. Ανά τέσσερα χρόνια αλλάζει. Άρα τριεντάφυλλος βγήκε από εδώ τώρα. Ο τριεντάφυλλος, είναι γιατί είναι disrespect αυτό που κάνεις. Ναι, άσε τριεντάφυλλο, άσε τριεντάφυλλο. Το θέμα μας είναι άλλο. Ναι. Το εφημοσιο είναι. Και γενικά, δηλαδή αυτό που έχει μπει εκεί ο πλανήτης αυτός. Ο ανάδρομος ουρανός. Εντάξει, ναι, παιδιά, μην ασχολείστε τώρα με τους μεγάλους πλανήτες. Ναι. Αυτό που πρέπει να ασχολείστε είναι με τον ανάδρομο Ερμή και άντε και με την ανάδρομη Αφροδίτη, άντε και με την Πανσέλινο που είναι στις 31 και θα κάνουμε αναλυτικά. Δεν καταλαβαίνω. Αύριο θα κάνουμε αναλυτικά. Δεν μπορώ. Τώρα, εγώ μα δεν έχω να σας πω κάτι που δεν θα καταλάβετε, δεν υπάρχει λόγος. Να τα λέμε έτσι, ένα και ένα κάνει δύο. Σωστό, απλά λαϊκά. Σωστά και λαϊκά. Δεν υπάρχει λόγος να σου πω τώρα εγώ για τον ανάδρομο. Ουρανό. Άντε να σου πω τι κάνει τετράγωνο με τον Κρόνο και τη Σελήνη. Μα να ξέρεις, αυτό είναι που αρέσει, Αγγελική, στον κόσμο, ότι τα λες έτσι απλά για να καταλαβαίνουμε.